απλώνεται σε μια ανοίγητη βάνη. Και δεν μπορείς εύκολα να προσδιορίσεις. Απροσδιόριστη είναι και η επιφάνεια του εδάφους. Αλλού είναι μαλακή, αλλού σκληρή και συμπαγή. Αλλού είναι διάφανη και συνδέει τα πάντα γύρω της. Να όμως, που η πρώτη φορά που κάνει λάμψεις, χαϊδεύει το αέρα και τώρα πάλι είναι σου και αναπνέει. Όλο εκείνο το πακτημόνιο των ήχων, σαν ζουζούπισμα από δισεκατομμύρια έντομα, άρχισε να ακούγεται από τον ουρανό. Από τα μαλακά σημεία του εδάφου άρχισε να ξεφυγίζει εκφανώς το που έμοιαζε να φωτίζει αυτό που θα έλεγα ότι ήταν η χλωρίδα του πλανήτη. Οι μαλλίτρες φόρτες των πηγών από την υπόλαυση του ταΐσματος ενώθηκαν με το πρωτοκόνιο των ποτοκλινάμπιων. Τώρα να, μια υπόκοπη σεισμική ακολουθία ακριβώς κάτω από τα φώτα κάνει το ένα που θα γουρουφίζει και παράγει μια συμφωνία, θα έλεγες, των τεκτονικών πλακών. Είναι ξεκάθαρο. Η νέα ημέρα στον πλανήτη Αρνοτέλειο αναφέρει. Η αναπνοή του λεπτή και αγαπητοριστική. Κινήσεις με μικρές, πασχολικές και επαναλαμβανόμενες. Για πρώτη φορά θα ανοίξει τα μάτια του, καθαρίζει το υγρό από όλο το σώμα και αποσυνδέει τα σωληνάκια. Τεντώνει το έκτραψο κουμί του και απαιτήσει το αφανές πορτοκαλί του ουρανού. Τρέχει στην πρώτη ροζ γη που θα βρει και πίνει το υγρό της. Αυτό το κάτι, σαν καρδιά που έχει στο στήθος του, ζωντανένα. Αυτό είναι το χέρι μου. Αυτό εδώ είναι το πόδι μου. Καρδιά μου πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ. Αυτό πρέπει να είναι το πρόσωπό μου. Κάπου εδώ βρίσκεται η πλάτη. Πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ. Α, και να, φωνή μου. Thank you.
παίζει. Και να απολαμβάνει τις χαρές. Ναι, αν το θέλει. Βαθιά μέσα της όμως δεν ήταν χαρούμενη. Φοβόταν μήπως το εξωγυνάκι δεν τα καταφέρει στη δύσκολη αποστολή που θα του ανέθετε. Δεν υπήρχε όμως η δυνατότητα πισωγυρίσματος. Αιώνες, χιλιετίες τώρα η αδικία έπρεπε να έχει λάβει τέλος. Και δεν υπήρχε αμφιβολία. Το εξωγυνάκι ήταν το τέλειο πλάσμα. Έτσι, όταν έφτασε η μέρα, το εξωγηινάκι να του μιλάει μέσα του. Σήκω, πήγαινε εκεί που πρέπει. Βρες το φάκελο και κράτησε το σφιχτά στα χέρια σου. Η μόνη ερώτηση που έχεις να κάνεις είναι πότε. Φίλοι μας. Μην πάρετε την απόφαση αυτή. Έχουμε δει το τέλος σας. Δεν θα είναι και πολύ καλό. Αν δεν πάρθει απόφαση σε αυτό το συνέδριο, θα πούτε ελληνικά, διεθνής γλώσσα. Και θα χάσω τα ελληνικά για μια ψήφο. Αυτή που στέκεται ντροπιασμένη έξω από την καλή. Τότε πολλά ελληνικά θα πούν. Ρήπανση, υπερθέρμανση, κακή οδηγική συμπεριφορά στο Ηράκλειο Κρήτης, υψηλό συντελεστής δόμησης και στα πλάστη. Σκεφτείτε λογικά. Μην αφήσετε αυτή την ψήφο να μπει στην κάλπη. Προτείνετε τη σπιχή να πάει διακοπές με πληρωμένα τα εισιτήρια και με τζάμπα φαΐ στα καλύτερα εστιατόρια του Αραβοθέλειου.
ήταν έτοιμα στο λόφο του Αμέστηγον. Η φύση ήταν ήσυχη. Οι πορτοκαλί λάμψεις είχαν γίνει τώρα περισσότερο σκούρες και μια χρυσή λωρίδα από σύννεφα χάραζε τον ουρανό. Η χρονοχώρο μηχανή δέσποζε στην κορυφή, ενώ γύρω της λάμβανε χώρα μια σεμνή εξωγήινη τελετή. Είναι φανερό,
Κάτι δεν πήγε καλά με τη λειτουργία της χρονοχωρομηχανής. Τα φωτάκια της βλάβης χόρευαν γύρω-γύρω από το πυλωτήριο. Όσοι συμμετείχαν στην τελετή, ούρλιαζαν και έκλαιγαν έξω από τη μηχανή στην κορυφή του λόφου. Μάταια, ο χρονικός επιλογέας είχε απορριθμιστεί και το εξωγηινάκι είχε πια χάσει τις αισθήσεις του. Το ταξίδι του στον άγνωστο χωροχρόνο είχε μόλις αρχίσει. Κανείς δεν γνωρίζει το χρόνο που διήρκεσε το πρώτο ανώμαλο ταξίδι της ηρωίδας μας. Θα λέγε κανείς ότι πέρασε ένας αιώνας, ίσως ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Το εξωγηινάκι ξυπνά, απασφαλίζει τη ζώνη του, τεντώνει το κορμί του και κοιτάζει έτρωμο από το παράθυρο της χρονοφορομηχανής. Γιγάντια δέντρα, θεόρατα βουνά, πυκνή βλάστηση. Μια καταπράσινη λίμνη, ακριβώς δίπλα από εκεί που είχε προσγειωθεί η μηχανή. Με το άνοιγμα της πόρτας, ένας μήνος αρχαιοπτέριξ ακούστηκαν να κράζουν από μακριά. Αρχαιοπτέριξ, αναρωτήθηκε το εξωγηινάκι. Μα αυτά εξαφανίστηκαν πριν 150 εκατομμύρια χρόνια. Πριν καν το καταλάβει, τα αρχαιοπτέριξ εφορμούν επάνω στη χρονομηχανή και το εξωγηινάκι. Τρέχοντας να ξεφύγει το εξωγηινάκι, βρέθηκε μπροστά σε μια περίεργη συνάντηση. Στο ξέποδο, στη μέση της ζούγκλας, μερικοί πρωτόγονοι άνθρωποι έτρωγαν το δεκατιανό τους. Thank you.
Ξέρω τα πάντα για σένα. Από πού έρχεσαι, ξέρω για το φάκελο, ξέρω τους γονείς σου, ξέρω τον πλανήτη σου. Ξέρω το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον σου. Μόλις σκότωσα τον Όσιρη και δεν σκέφτομαι να λυπηθώ εσένα. Λοιπόν, θα μου κάνεις μία μικρή χάρη και θα σε αφήσω στη συνέχεια να συνεχίσεις το ταξίδι σου. Και τότε, ο Σετ, παρέα με το εξωγηινάκι, πήκαν στην πυραμίδα. Κατεμπαίνοντας την πιο μεγάλη σκάλα που έχει υπάρξει ποτέ, ο Σετ εκμυστηρεύεται στο εξωγηινάκι. Ξέρετε, σε εξωγηινάκι, ο τελετάρχης, βασικά, στα έγκατα της πυραμίδας, έχει βραχνιάσει και δεν μπορεί πλέον να τραγουδήσει τα τραγούδια του χάους και του σκοταδιού που έχουμε εκεί πέρα. Τραγούδησε τα, κέρδισε τη ζωή σου και μη ρωτήσεις τίποτα για αυτά που θα δεις ή θα ακούσεις. Η αίθουσα ήταν ατελείωτη, άπειρου ύψους και ακαθόριστου βάθους.
Το πλήθος, φορώντας δυσδιάκριτα ρούχα, δημιουργούσε χαοτικούς σχηματισμούς, φρικτές οπτασίες. Τότε ο Σετ γυρνά στο μέρος της ηρωίδας μας και με ένα νεύμα της δείχνει τον άγγωνα. «Ανέβα, ξεκίνα», τη διατάζει. «Και μην ξεχνάς, σκοτάδι και χάος. Σκοτάδι και χάος». Κανείς δεν θυμάται, κανείς δεν είδε, κανείς δεν ξέρει πώς σου πινάκι ξύπνησε μέσα στη χρονοχώρο μηχανή. Αυτήν όμως τη φορά σε ένα γνώριμο δρόμο, με άσφαλτο και παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Μία ταμπέλα πίσω του έγραφε Λουκά Πετράκη και πίσω του μία άλλη έγραφε Κόμιτ, που του θύμισε τους άπειρους κομίτες που συνάντησε στο ταξίδι του. Το εξωγεινάκι ανοίγει την πόρτα, περπατά προς το διάδρομο και τα παιδιά του Κόμιτ του λένε «Καλώς ήρθες». Προχώρησε και κατέβα τη σκάλα. Αυτό πρέπει να το πούν τα παιδιά του Κόμιτ. Είναι «Καλώς ήρθες, προχώρησε και κατέβα τη σκάλα». Παιδιά. Παιδιά του Κόμι! Δεν ακούω. Τον εικόνα φώναξε. Προχώρησε και κατέβα τη σκάλα. Ο Φρίδες ο Πράνο Πλέιερ έχει παράσταση. Κατεβαίνει τις σκάλες ακούγοντας τις θεϊκές μελωδίες της συναυλίας και χωρίς να το καταλάβει, βρίσκεται στο κέντρο της σκηνής να αυτοσχεδιάζει. Στη συνέχεια, παρέα με όλους,
Πήγε στη χρονομηχανή. Τα παιδιά του Ομίτ επιδιόρθωσαν το χρονικό επιλογέα. Όπως ξέρουμε, έχουν μια πολύ καλή σχέση με την επιστήμη και τις τεχνολογίες. Πλέον, με το χρονοεπιλογέα διορθωμένο, το εξωγηνάκι κατάφερε να φτάσει στο τελικό του προορισμό. Στο συνέδριο. Όλα τα έδρανα ήταν πιασμένα. Σεβάσμιοι κύριοι και αριστοκρατικές κυρίες παρακολουθούσαν το συνέδριο. Οι σύνεδροι, σοβαροί και λίγο μιλητοί. Ένας παχουλός, ξανθός κύριος, σηκώθηκε και σε μια γλώσσα που θα λέγαμε ότι μοιάζει με βόρειο-ευρωπαϊκή, είπε: «Η ώρα της ψηφοφορίας έφτασε. Κηρύσω την έναρξη της διαδικασίας». Όλες οι ψήφοι, φορώντας τα καλά τους, παπηγιών, γραβάτες, γόβες και πολύτιμους σταυρούς, άρχισαν να κινούνται προς την κάμπη. Στο ακροατήριο, ντυμένο μικρή Ολλανδέζα, βρισκόταν το εξωγηινάκι παρακολουθώντας τα τεκτενόμενα. Λίγο πριν μπήκε η τελευταία ψήφος, το εξωγηινάκι σηκώνεται, πετάει τις ψεύτικες Ολλανδέζικες κοτσίδες και φωνάζει «Stop». Αυτή η διαδικασία πρέπει να σταματήσει τώρα. Θα τα καταλάβετε όλα αν σας διαβάσω αυτό το γράμμα. Είναι το ίδιο γράμμα που το εξωγηινάκι είχε διαβάσει στον πλανήτη Αρνοφέλιο. Φίλοι μας και πάλι! Μην πάρετε την απόφαση αυτή, έχουμε δει το μέλλον σας. Δεν θα είναι και πολύ καλό. Αν δεν πάρει απόφαση σε αυτό το συνέδριο να βγουν τελικά ως διεθνής γλώσσα, και χάσουν από τα αγγλικά, για μία ψήφο θα έρθουν πολύ δραματικά. Ρήπανση, υπερθέρμανση, κακή οδηγική συμπεριφορά στο Ηράκλειο. Υψηλός συντελεστής νόμιζε ακόμα και στην Αγία μου. Σκεφτείτε λογικά, μην αποφασίσετε αυτή την ψήφο και μην την αφήσετε να μπει στην κάλπη. Μπορούμε όλοι μαζί. Προτείνεται έτσι π.χ. να πάει διακοπές. Ένα όλο inclusive. Φαΐ, πισίνα. Πολλά λάβα να και σπα. Και λέιζερ κάνει. Όλοι οι συνεδροί κοιτούν απειλητικά το εξωγηνάκι που ήδη έχει ξεκινήσει την ανάγνωση. Πριν καλά-καλά ολοκληρώσει την ανάγνωση, οι αστυνομικοί του συνεδρίου αρπάζουν το εξωγηνάκι και αρχίζουν να το χτυπούν στη γωνία. Ποιος σε στέλνει? Όχι, δεν θα πω λέξη. Ομολόγησε. Δεν θα πω λέξη, σας λέω. Ξέρνα τα όλα. Δεν θα πω λέξη. Τροπή σου. Ποιος σε πληρώνει? Όχι εσύ. Εγώ έχω άλλη αρμοδιότητα. Δεν ποιος σε έστειλε? Δεν θα πω λέξη. Αφήστε με. Πάρ' και αυτήν. Όχι. Ομολόγησε. Ποιος σε πληρώνει? Ήταν τέτοια η ποιηλότητα και η σφοδρότητα των χτυπημάτων που αρκετός κόσμος άρχισε να διαμαρτύρεται. Διαμαρτυρηθείτε. Όχι το ξεκινάκι. Μα όχι. Κάντε κάτι. Κάντε κάτι. Βοηθήστε με. Σώστε το ξεκινάκι. Το δέρουν οι αστυνομικοί και κάθεστε. Δεν δουλεύει!
μέχρι και η βρετανική ψήφος άρχισε να διαμαρτύρεται στα αγγλικά. No, I will not get inside. No, I will definitely not get inside. I prefer that the Greek language will be the worldwide language. That oh, the whole world will speak. Μέχρι εκείνη την ώρα, κανείς δεν είχε μιλήσει από το κοινό, παρά λίγοι στα πίσω έδρανα στην γαλαρία. Μέχρι που κάποιος σύνεδρος πήρε το λόγο και είπε «Ει, παιδιά, αφού τελικά δεν πήγε η τελευταία ψήφος, από μόνη της δηλαδή, και αφού έτσι κι αλλιώς ήταν στημένη η ψηφοφορία για να μειώσουμε την ελληνική γλώσσα και τους Έλληνες γενικά, δεν κάνουμε τα ελληνικά διεθνή γλώσσα να δούμε τι θα γίνει και να απελευθερώσουμε και το εξωγενάκι». «Ναι», ούρλιαξε το κοινό. «Ναι! Ελληνικά!» ούρλιαξαν οι σύνεδροι. Και όλοι μαζί ξεκίνησαν ένα περίγραπτο πάρτι. «Να το φτιάξω! Μόνο που δεν λέει! Βάλ' το εσύ!» Όλοι ευχαρίστησαν το εξωγεινάκι, το συνόδευσαν μέχρι το χωροσκάφος και το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής για το Αρνοθέλειο ξεκίνησε.